Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 31 Ιουλίου. Είναι η ώρα 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου. Εκτάκτος, δίχως τον Μάγκη Κουρί, αλλά με μια εκλεκτή κατά κύριο λόγο δημοσιογραφική παρέα, με την οποία θα δούμε όλες τις εξελίξεις. Ας ξεκινήσουμε από την Μεγάλη Πυρκαγιά. Έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στην Αττική, στην περιοχή Καλυβίων Θωρικού, και η οποία πήρε έκταση σύντομα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα υπήρχαν εκεί 65 πυροσβέστες, 20 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα 20 ατόμων, 9 οχήματα εθελοντών, υδροφόρες, και όσο ήταν η μέρα ακόμη επιχειρούσαν και ελικόπτερα. Δυστυχώς τη νύχτα δεν μπορούν να επιχειρούν τα ελικόπτερα και η προσπάθεια που γινόταν ήταν να περιοριστεί και αν είναι δυνατόν να τεθεί υπό έλεγχο πριν πέσει η νύχτα. Οι ενδείξεις ήταν καλές και από ό,τι έλεγαν, τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ, οι δυνάμεις που ενεργούσαν εκεί, εάν βοηθούσε και λίγο η εξέλιξη των ανέμων, τότε είχαν ελπίδες όντως να τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό είναι ως προς το αρνητικό της ημέρας. Στα υπόλοιπα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της φλόγες στην οικονομία. Ιδιωτικοποίησεις και προαπαιτούμενα λοιπόν, λένε οι εκπρόσωποι της Κομισιόν, πηγές της Κομισιόν, αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωση όπως το Bloomberg, είναι αυτά που θα βρει μπροστά η κυβέρνηση. Και αυτά είναι που, γύρω από τα οποία θα εκτυλιχθεί και η πολιτική αντιπαράθεση στην χώρα, τόσο μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, από εκείνους οι οποίοι ακούνε ιδιωτικοποίησεις και εφαρμογή προαπαιτουμένων και φυλάκονται, αλλά και από την αντιπολίτευση. Εν τω μεταξύ, έχουμε και σε εξέλιξη το δικαστήριο για τον κύριο Γεωργίου της Ελστάτ. Για την ακρίβεια, αύριο θα ανακοινωθεί η απόφαση, ενώ την ενοχή του πρότεινε ο εισαγγελέας. Και τέλος, στο μέτωπο της αγοράς, κλεφτοπόλεμος των επαγγελματιών κατά της εφορίας, κυρίως στον τομέα της εστίασης, μας λέει και ο κύριος Τάσος Χάρος, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που είναι μαζί μας σήμερα στην παρέα μας. Και πώς απαντούν, με διπλούς τιμοκαταλόγους, τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, και οι πληροφορίες που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αποφύγουν την υπερφορολόγηση. Λοιπόν, να παρουσιάσω τους καλεσμένους μου. Ο κύριος Μάκης Γιομπαζολιάς, δημοσιογράφος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χωρίς άλλες συστάσεις δεν χρειάζεται, κύριε Γιομπαζολιά, όπως πάντα. Όπως νομίζετε. Δημήτρης Χαροντάκης, οικονομικός συντάκτης από την εφημερίδα Το Βήμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Απόστολος Αποστολόπουλος, δημοσιογράφος, επίσης χωρίς άλλες συστάσεις. Τον κύριο Χάρο τον παρουσίασα. Και εξ αριστερών μαζί μου ο Κωνσταντίνος Μαραβελίδης, δικός μας οικονομικός συντάκτης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Κύριε Χάρο, θα ξεκινήσω από εσάς. Το συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή, όταν έχουμε ανθρώπους της αγοράς και της κοινωνίας, να ξεκινάμε από εκείνους για να μας δίνουν μια εικόνα. Τι λέει λοιπόν η αγορά? Αυτό είναι πολύ καλό, κύριε Κουζάνη, γιατί κανονικά και η κυβέρνηση έπρεπε να αρχίσει από την αγορά, γιατί χωρίς αγορά δεν πρόκειται ούτε η χώρα να πάει μπροστά, ούτε η οικονομία. Και καταλαβαίνετε, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, όπως είναι αυτό το καιρό, μετά από 7-8 χρόνια μιας οικονομικής κρίσης που για πρώτη φορά συμβαίνει στη χώρα μας. Και μας έπιασε, μπορώ να σας πω, όλους αδιάβαστος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το παλεύουμε. Όσες επιχειρήσεις μπορούν ακόμα, το παλεύουμε. Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν το κλείσιμο της αξιολόγησης. Κατέρθηκε άλλες φορές εδώ. Λέγατε ότι είναι ένας σταθμός, πρέπει να την κάνουμε. Την κάναμε. Βγήκαμε και στις αγορές και υποτίθεται ότι και το οικονομικό κλίμα, έτσι όπως αποτυπώνεται και από τις διεθνείς αναλύσεις, βελτιώθηκε. Σε εσάς έχει κάποιο αντίκτυπο όλο αυτό, η βελτίωση του κλίματος? Δεν έχει ακόμα αντίκτυπο, κύριε Ουδάνη, το κλίμα αυτό. Βέβαια, είναι ένα καλό κλίμα που έκλεισε η αξιολόγηση, εν πάση περιπτώσει, και υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα, γιατί αν συζητάμε για επενδύσεις, αν συζητάμε να πάει μπροστά η οικονομία, αν συζητάμε να πάει το εμπόριο να δουλέψει, συζητάμε. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Νομίζω από αυτή τη φιλόξενη εκπομπή σας το ξανά έχω πει ότι χρειάζεται σταθερό φορολογικό καθεστώς τουλάχιστον δεκαετίας. Χρειάζεται ο καλύτερος αναπτυξιακός νόμος. Χρειάζονται πολλά πράγματα, δύο-τρία πράγματα που πρέπει να κινηθεί όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά ακόμα και η αντιπολίτευση. Και όλοι μαζί, αν μπορούν να μπουν και να τα δουν τα πράγματα με σοβαρά, δηλαδή για την επιχειρηματικότητα. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η ανάπτυξη, από εκεί θα σωθούν οι θέσεις εργασίας, από εκεί θα μειωθεί και η ανεργία. Εάν δηλαδή σταθεροποιηθεί το φορολογικό καθεστώς έτσι όπως έχει σήμερα, είσαστε ικανοποιημένοι? Αν σταθεροποιηθεί το φορολογικό καθεστώς, όπως είναι σήμερα, και δίνουν επενδύσεις. Σήμερα και αύριο αυτά πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν γίνουν αυτά, μην μιλάμε για ανάπτυξη ή επενδύσεις. Γιατί ένας επενδύτης. Δεν είναι υπερβολική η φορολόγηση? Πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω. Άρα σας ικανοποιεί το να παγιωθεί? Είπατε προηγουμένως για την φοροδιαφυγή. Όπου υπάρχει υψηλή φορολογία, υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή.
Εδώ υπάρχει σε χώρες που έχουν μικρό φορολογικό συντελεστή και πάλι και εκεί υπάρχει. Καταλαβαίνετε σε μια κοινωνία τώρα που υπάρχει το μεγαλύτερο φορολογία, δηλαδή έχει φτάσει ταβάνι, πώς η φοροδιαφυγή δεν μπορούν να τη χτυπήσουν και μάλλον δεν θα τη χτυπήσουν. Οι πληροφορίες λένε ότι γίνονται και διπλοί τιμοκατάλογοι, διαφορετικά πληρώνονται μετρητά, διαφορετικά πληρώνονται όταν είναι με τα μηχανάκια. Τι ισχύει σε αυτό? Αυτά μπορεί να συμβαίνουν, εμείς τιμοκαταλόγους δεν έχουμε, αναγραφόμενες τιμές έχουμε στα καταστήματα, αλλά αυτό μπορεί, όπως είπατε, να συμβαίνει στην εστίαση με διπλούς καταναλόγους ή σε ποτά ή σε άλλους είδους, δεν το ξέρω ακριβώς το θέμα. Αλλά εμείς υπάρχουν αναγραφόμενες τιμές από τη βιτρίνα μέχρι το τελευταίο είδος μέσα στο κατάστημα, δεν μπορεί να το πεις διαφορετικά, αφού το βλέπει πως το έχει, δεν είναι να το κοροϊδέψεις. Τώρα, αν το διαπραγματεύεσαι να το δώσεις χωρίς απόδειξη, αυτό μπορώ να σας το πω και εγώ και όλος ο κόσμος το λέει και η κυβέρνηση το ξέρει, νομίζω και το Υπουργείο Οικονομικών το γνωρίζει και όλοι εμείς και οι συνάδελφοι εδώ, οι συνάδελφοί σας, οι συντάκτες, μπορούν να το βεβαιώσουν ότι διαπραγματεύονται. Μην ξεχνάτε ότι μερικά καταστήματα ζουν και γυρίζουν γύρω από αυτή την φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε κανένα ανοιχτό κατάστημα από τα μικρά και λέω οικογενειακά καταστήματα. Σας το λέω εγώ τη αγορά από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν το κρύβω ότι υπάρχει και το ξέρει και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν μπορεί να αποφυγηθεί αυτό το πράγμα με τόση μεγάλη φορολογία. Μιλάμε για ταβάνι φορολογία τώρα, δεν συζητάμε. Mm. Συζητάμε δηλαδή αν μια επιχείρηση βγάλει 30.000 το χρόνο από αυτές τις μικρές ή τις μεσαίες, ποιο θα βγάλει 30.000, σαν να λέω πέσει ότι βγάλει μια επιχείρηση 30.000, 6.000 θα το μείνουν στο τέλος. Και αν θα το μείνουν. Μάλιστα. Δηλαδή συζητάμε εδώ, το 90% είναι στους φόρους από τα κέρδη αν θα βγάλει. Και τι να κάνει ο άνθρωπος. Εδώ λέει ότι η φοροδιαφυγή είναι σωτήρια, να, λέει ο κύριος Χάρος. Για τα καταστήματα. Σωτήρια, το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Να. Έλεγε ότι είναι η φοροδιαφυγή και ο Ζολώτας. Να. Το έχει πει και σε μένα προσωπικά, επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, ότι δηλαδή κάτι πρέπει να παίρνει το κράτος από τη φοροδιαφυγή, αλλά σώζει την οικονομία. Μάλιστα. Αυτά να τα λέμε για τους νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι ακούνε φοροδιαφυγή και τους σηκώνεται η τρίχα της κεφαλής τους. Ναι, δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι τους σηκώνεται η τρίχα της κεφαλής τους γενικώς, γιατί πολλοί νεοφιλελεύθεροι κάνουν φοροδιαφυγή και μια χαρά πολύ. Αυτό είναι επίσης άλλο θέμα. Επίσης είναι εναντίον. Είναι δάσκαλε που δίδασκες. Είναι και πολλοί από αυτούς τουλάχιστον είναι και εναντίον του δημοσίου όταν αφορά τους άλλους στο δημόσιο. Προφανώς. Οι ίδιοι είναι μέσα στο δημόσιο, μια χαρά δουλεύουν και το εκποιούν και μια χαρά πίσω. Διότι όταν λένε ότι θα απολύσουμε 100.000 υπαλλήλους ή δεν ξέρω πόσους χιλιάδες τέλος πάντων λένε κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη. Δεν περιλαμβάνουν σε αυτούς τους. Αυτό. Ναι, σωστό είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να παρουσιάσω και τον Γιώργο Παλετσάκη, οικονομικό συντάκτη από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Καλησπέρα, Γιώργο. Και από την Αυτεμπορική και από την FM Voice. Σωστά τα είπα? Ακριβώς. Να είσαι καλά. Και να πάω στον συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη. Κωνσταντίνε, τι άλλο έχει η οικονομική επικαιρότητα σήμερα? Αρκετά πράγματα και μπορείς να τα δεις είτε από μακριά, βλέποντας και τις αναλύσεις στο Bloomberg για τα προαπαιτούμενα και τα επόμενα μέτρα τα οποία μας ετοιμάζουν οι θεσμοί και για τις ιδιωτικοποιήσεις που πρέπει να γίνουν και τον υψηλό στόχο των 6 δις για τα επόμενα 2 χρόνια. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα κοντινά τα οποία τα αγγίξατε εδώ πέρα με τον κύριο Χάρο. Και εγώ πραγματικά απόρρισα, εγώ ξέρω ότι είναι 24% ΦΠΑ. Είναι 29% η φορολογία. Άμα βγάλεις τα πάγια, άμα βγάλεις το 26,95% που είναι οι εισφορές. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή, πώς επιβιώνει μια μικρή επιχείρηση που δεν έχει τη στήριξη των μεγάλων κεντρικών? Και κύριε Χάρο, αυτό δεν είναι κίνητρο για φοροδιαφυγή για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κυρίως στην περιφέρεια? Αυτό το είπατε πάρα αυτό πολύ σωστά και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Σταθερή φορολογία, αλλά για πόσο και σε ποιο επίπεδο? Τέλος πάντων, το πολύ σημαντικό το οποίο εγώ έχω κρατήσει από τη σημερινή ημέρα είναι από τη μία πλευρά μία ανάλυση της HSBC που βάζει τα κέρδη της ελληνικής οικονομίας και από την έκδοση του ομολόγου αλλά και ένα καλύτερο κλίμα, μια καλύτερη εικόνα της Ελλάδας στις αγορές. Το οποίο αυτό ίσως σημαίνει ότι μπαίνουμε με το δεξί στην φάση της τρίτης αξιολόγησης. 5 σημεία κλειδιά υπάρχουν από τώρα μέχρι και τον Φεβρουάριο και αυτά αφορούν
και την τρίτη αξιολόγηση, η οποία δεν έχει οριστεί ακριβώς η ημερομηνία της, αλλά και την αποστολή των στοιχείων της Ελστάτ για το πώς κινηθήκαμε δημοσιονομικά μέσα στο 2017 στους θεσμούς, αλλά και κυρίως και την πραγματική εικόνα της αγοράς. Μάλιστα. Κύριε Γιομπαζουλιά, η αξιολόγηση, είπαμε, έκλεισε. Στην αγορά, στις αγορές βγήκαμε, τα 3 δισεκατομμύρια τα πήραμε. Καλύτερο το κλίμα για την κυβέρνηση? Για την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, ναι, μια χαρά. Για την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Για την Γιατί κυβέρνηση, η κυβέρνηση, για την κυβέρνηση σημερινή του κυρίου Τσίπρα κάνει αυτά που θα έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και όλες οι άλλες κυβερνήσεις. Ακούστε. Εδώ είναι δύο πράγματα. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω, το ένα είναι καλύτερα για τη χώρα. Δεν το δεύτερο υπάρχει καλύτερο στο κακό. Δεν υπάρχει καλύτερο στο κακό. Υπάρχει κακό και καλό. Το καλό σε μια χώρα χρεοκοπημένη, δεν υπήρχε δυνατότητα να κατακτηθεί. Άρα αναγκαζόμαστε έκτοτε, όχι μόνο σήμερα, να αναζητούμε το λιγότερο κακό. Το λιγότερο κακό θα ήταν, αλλά δυστυχώς δεν έγινε, να υπάρξει η ταλαιπωρία όσο γίνεται συντομότερη και όσο γίνεται λιγότερο βαριά. Αυτό δεν συνέβη. Εξακολουθεί μέχρι τώρα να υπάρχει η ταλαιπωρία του κόσμου. Ο κύριος Χάρος είπε, όχι είδηση, το κεντρικό ζήτημα της ημέρας, ότι δεν μπορείς να αποτρέψεις την όποιας μορφής φοροδιαφυγή, πάντοτε η επινοητικότητα των ανθρώπων που κοιτούν να τα βγάλουν πέρα θα βρίσκει τρόπους να φοροδιαφεύγει όταν καταπιέζεται φορολογικά. Λέω λοιπόν ότι εκείνο που καταλήξαμε να κάνουμε είναι να συγκρίνουμε το χειρότερο με το κακό. Αυτό για τον κόσμο είναι ένα χάλι. Για τις κυβερνήσεις θα μπορούσε να είναι μια άσκηση για να πετύχουν το καλύτερο για τον κόσμο. Ο πολιτικαντισμός, ο οποίος αείποτε επικράτησε και συνεχίζει δυστυχώς να επικρατεί, προέβαλε, έβαζε μπροστά το να κάνω εγώ την εξουσία για να φέρω βόλτα το πρόβλημα και όχι ο άλλος. Και δεν κάθισαν, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, να συνεννοηθούν οι διάφοροι διεκδικητές της εξουσίας για να πετύχουν αυτό που ήταν δυνατόν να επιτευχθεί, δηλαδή τον λιγότερο χρόνο και το λιγότερο πρόβλημα, τη λιγότερο κακή επίπτωση για κάτι που φάνηκε, καταφάνηκε πια σε όλους μας, ότι ήταν αναπότρεπτο, ότι δηλαδή μέσα σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο πράγμα αν ήσουν σε μια άλλη, άλλο πράγμα αν ήσουν σαν χώρα εννοώ, σε ένα άλλο επίπεδο συλλειτουργίας με άλλα κράτη, μέσα σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση όντας, δεν μπορούσες παρά να περάσεις από δίκρανα για να μπορέσεις να βγεις από το πρόβλημα το οποίο κατά ένα μέρος σου δημιούργησαν και κατά άλλο μέρος εσύ αυτοδημιούργησες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λένε οι οικονομικοί συντάκτες, φίλοι, συνάδελφοι, το λένε οι οικονομικοί αναλυτές που δεν θέλουν να βαφκαλίζονται και πια ο κόσμος σταματάει να βαφκαλίζεται και το λέει και η πολιτική πραγματικότητα. Γι' αυτό έκανα το χαργεντισμό, Σπύρο, για ποια κυβέρνηση μιλάμε. Δέστε, η πρώτη κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, εάν είχε συνένεση από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, με όλα τα λάθη που ασφαλώς έκανε, θα μπορούσε να φτάσει εκεί που έφτασε η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά στο τέλος του 2014, δηλαδή μπροστά στις αγορές, στις αξιολογίες κτλ. Η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά το 2014, που πήγε στον ίδιο δρόμο, αφού από αντιμνημονιακή έγινε μνημονιακή και εκείνη, εμποδίστηκε σε αυτό επειδή η αντιπολίτευση τότε, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν συνήνεσε. Αν συνενούσε και τα βρίσκανε, θα είχε σε ένα μεγάλο βαθμό τελειώσει το μεγάλο βάρος αυτού του προβλήματος νωρίτερα. Η κυβέρνηση τώρα του κύριου Τσίπρα θέλει συνένεση, την οποία για πρώτη φορά σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ψήφιση εκείνων των μέτρων για να προχωρήσει μετά μέχρι την αξιολόγηση, την είχε. Μάλιστα. Λόγω αυτής της συνενέσεως των άλλων κομμάτων, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ξεκίνησε και πορεύτηκε με καλύτερες. Συγγνώμη, αλλά την μόνη συνένεση που είχε ήταν για το τρίτο μνημόνιο, να το ψηφίσουν. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείται το τρίτο μνημόνιο? Υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα ολόκληρο μνημόνιο με μια σειρά από 300 τόσα μέτρα? Όχι, λέω για το. Λέω για το, για το πού θέλατε να έχει άλλη συνένεση? Πού εξαντλήθηκε η συνένεση? Ακούστε, δεν είναι εξαντλήθηκε. Αυτό ήταν. Το πρώτο εξάμηνο, όλη η αντιπολίτευση. Πού θέλατε να έχει άλλη συνένεση δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Ακόμα και μετά το τρίτο μνημόνιο. Δεν κατάλαβα. Πού θέλατε να έχει δηλαδή? Όταν λε φέρνουν ένα μνημόνιο.
ό,τι και να κάνει. Με συγχωρείτε, κύριε Κουτζάνη. Με συγχωρείτε, κύριε Κουτζάνη. Συγχωρείτε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο να μιλάμε ένα πάνω στον άλλο, αλλά ξέρετε ότι αυτό δημοσιογραφικά γίνεται. Το πρώτο μνημόνιο που ήταν το λιγότερο βαρύ, το δεύτερο ήταν ακόμη πιο βαρύ και το τρίτο ακόμη πιο βαρύ. Mm. Το πρώτο μνημόνιο, εάν συνενούσαν κάποιοι, όποιοι, σε αυτό, σε τι θα συνενούσαν, σε αυτό, στο μνημόνιο με τα μέτρα του. Το δεύτερο μνημόνιο, εάν συνενούσαν κάποιοι, σε τι θα συνενούσαν, σε αυτό. Μην πάμε στις λεπτομέρειες των μνημονίων, το μνημόνιο ως πακέτο, αυτό είναι που ζητάει ή δεν ζητάει συνένεση. Την είχαμε. Θα ξαναγυρίσω όλα. Παρακαλώ. Έγινε και χωρίς τη συνένεση. Τι εννοείται έγινε. Χρειαζόταν η συνένεση, προχωρήσαμε χωρίς. Τι εννοείται έγινε. Εννοώ. Επιβλήθηκε. Πήραν τα μέτρα. Είναι βέβαιο ότι επιβλήθηκε. Τα μέτρα. Κύριε Αποστολόπουλε, ναι. Είναι βέβαιο ότι επιβλήθηκε. Ναι, φυσικά είναι όπως, βέβαιο. Ναι, ακούστε. Ναι. Όπως θα επιβαλόταν από οποιονδήποτε δανειστή σε οποιονδήποτε. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Μπράβο. Επιβλήθηκε. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση. Αν πηγαίναμε όλοι μαζί, αφήστε με να πω. Αφήστε... Δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι καθόλου βέβαιο. Άρα, θα κάναμε κάτι δεν άλλο. Είναι καθόλου βέβαιο. Θα δεν κάναμε κάτι θα κάναμε. Ακούστε. Για κάτι το οποίο δεν συνέβη, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν. Σωστά. Μπορούμε να εικάσουμε από τις εξελίξεις έκτοτε ότι εάν οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, συμπολιτευόμενες και αντιπολιτευόμενες, σε όποιο από τα τρία μνημόνια και τα επέκεινά του συμφωνούσαν στους χειρισμούς, πιθανότατα, βεβαιότητα δεν υπάρχει στη ζωή, πιθανότατα θα ήταν ο χρόνος αντιμετώπισης του προβλήματος λιγότερος και τα βάρη, τα μέτρα δηλαδή που θα χρειαζόταν να πάρθουν. Μάλιστα. Πιο ελαφριά. Ωραία. Αυτό το λέει η αλήθεια. Όταν έρθει η σειρά μου θα πω την άποψη. Δημήτρη Καρατάκης, η άποψη δική μου είναι ότι αμφιβάλλω εάν αυτό το πρόγραμμα έβγαινε όση συνένεση και να είχε. Δεν για λόγους, για λόγους που οφείλονται στο ίδιο το πρόγραμμα. Κύριε Κουτζάνη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα προσβάλλω αμέσως κύριε Καρατάκη. Θα προσβάλλω λίγο. Νομίζω ότι με πρώτον εμένα λίγο εξυπνακίζουμε. Εγώ πρώτος. Mm. Δεν υπάρχει κάτι που δεν βγαίνει. Mm. Υπάρχει κάτι που αντέχεται και δεν αντέχεται. Mm. Δεν υπάρχει που δεν βγαίνει. Mm. Άμα σε ισοπεδώνουν, βγαίνει αυτό που θέλουν. Ωραία. Αλλά με ισοπεδωμένο εσένα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι ο χρόνος και το βάρος των μέτρων διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο, από μνημόνιο σε μνημόνιο και από αντιμετώπιση σε αντιμετώπιση. Ωραία, αφού είπατε την άποψή σας, να συνεχίσω και εγώ στον Δημήτρη. Βεβαίως. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έβγαινε, όπως δεν βγαίνει και τώρα. Σεβαστή. Δηλαδή, είτε το 3,5% που λένε... Κάνετε λάθος το δεν βγαίνει. Κάνετε λάθος. Να σας πω, το είπατε. Αφήστε να συνεχίσω. Το ακούσαμε, δεν επιμένω, αλλά ερώτηση κάνω. Για να πει και ο Δημήτρης. Ή τα 2% πλεονάσματα μέχρι το 2060 ή το 2100, μέχρι πού θα πάμε. Όλες οι οικονομικές αναλύσεις λένε ότι τόσο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για να βγαίνουν αυτά δεν υπάρχει. Κατά τα άλλα, ο κύριος Γιομπαζολιάς λέει ότι όχι, βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, κύριε Γιομπαζολιά. Ό,τι και να γίνει. Και να την ισοπεδώσετε τη χώρα, πάλι δεν θα βγαίνουν και δεν θα υπάρχουν άνθρωποι μετά. Ο Κέινης έχει πει ότι μακροπρόθεσμα. Όλοι θα είμαστε νεκροί. Λοιπόν, ως εκ τούτου. Ναι, λοιπόν. Εμένα και χάρος εδώ, δεν με απασχολεί αν θα υπάρξει συνένεση. Είναι και χάρος εδώ, λέω. Είναι και ο κύριος Χάρος εδώ. Εδώ παίζει με το όνομα. Εμένα δεν με απασχολεί αν θα υπάρξει συνένεση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ή των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εμένα αυτό το οποίο με απασχολεί είναι αν θα υπάρξει συνένεση από την κοινωνία. Και η κοινωνία είναι προφανέστατο ότι δεν δίνει συνένεση. Όλες οι δημοσκοπήσεις δεν έδινε, όλα, δεν έδινε σίγουρα μέχρι και τον Ιούλιο του 2015, ναι, όταν έγινε το δημοψήφισμα. Ναι. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει μια κάποια μεταβολή στη στάση της κοινωνίας. Όχι. Όχι. Πάντως, ακόμη και αν δεν δίνει, γιατί ναι, θα πρέπει να συνεχίσεις, ναι, δεν το εκφράζει αυτό ενεργητικά και μαχητικά όπως το εξέφραζε μέχρι τότε. Σωστά. Σωστό. Δεν μπορεί να εκλειφθεί αυτό ως μια παθητική, αν όχι συνένεση, τουλάχιστον ανοχή. Γιατί να μην εκλειφθεί ως απογοήτευση. Απογοήτευση δεν είναι συνένεση. Εδώ μιλάμε 400 χρόνια στους Τούρκους, ας πούμε. Ναι, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι κάνανε εξεγέρσεις, επαναστάσεις. Ερχόντουσαν τα τουρκικά στρατεύματα, δεν σφάζανε όσους ήταν. Σπύρο, υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι εάν δούμε όλα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα ποιοτικά στοιχεία, δεν με ενδιαφέρει το ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, βγαίνει ότι διαπιστώνει κανείς ότι η κοινωνία δεν συνενεί. Όλα.
Είτε τότε, με έναν άμεσο. Τότε το πρόβλημα και το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, είναι δυνατόν να βγει ένα λίγο, πρόγραμμα χωρίς συνένεση της κοινωνίας. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Πρώτον, δεν συνενεί. Αυτό είναι το ένα. Το ερώτημα αυτομάτως είναι, εφόσον δεν συνενεί, για ποιο λόγο δεν αντιδρά. Έτσι, η αντέδραση. Όχι, μιλάμε για μετά. Κύριε συνάδελφε, μιλάμε για μετά τον Ιούλιο του 2015. Μπορεί να ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Βαζουλιάς, ότι είναι απογοήτευση. Ναι, εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Για λίγο καιρό ξαποστέλει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Εκτιμώ ότι το 2015 αυτό που λέμε κίνημα, αυτός ο κόσμος που ήταν στο δρόμο, αυτός ο κόσμος ο οποίος στήριξε με διάφορους τρόπους μία άλλη αντίληψη στην οποιαδήποτε εκδοχή της, αλλά μία άλλη αντίληψη από την Τίνα, τη λεγόμενη Τίνα. There's no alternative. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος δέχθηκε μία ήττα. Η ήττα αυτή, ο κύριος Γιουμπαζουλιάς μίλησε για απογοήτευση. Εγώ λέω, είναι κάτι μεγαλύτερο από απογοήτευση, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι μία ήττα. Αυτή την ήττα έχει αρχίσει και την εσωτερικεύει και την εκδηλώνει με διάφορους τρόπους. Είναι δύσκολο να δεις στο δρόμο κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε. Ιστορικά είναι διαπιστωμένο ότι οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες τους συναντάμε στις περιόδους της ανάκαμψης, της ανάπτυξης. Δεν τους συναντάμε στις περιόδους της κρίσης. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στην περίοδο 29-32 στην Ελλάδα, με συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Μπορούμε να το δούμε. Την πρώτη περίοδο μετά το 2010, γιατί είχαμε και κίνημα αγανακτισμένων. Ήτανε ακόμη αυτό το πράγμα. Υπήρχε μία ελπίδα στον κόσμο. Σωστό. Υπήρχε μία ελπίδα στον κόσμο ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Μπορεί. Αυτή η ελπίδα κίνησε τον κόσμο. Και τον πήγε μέχρι το 12. Μετά το 12, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε να υλοποιήσει, εντός εισαγωγικών, να διαμεσολαβήσει αυτό το κίνημα σε ένα πολιτικό επίπεδο. Λέγοντας επί της ουσίας ότι εντάξει, παιδιά, μέχρι εδώ ήρθατε, ωραία, αφήστε το άλλο το πράγμα πολιτικά πάνω μου και θα το πάω εγώ από εδώ και πέρα σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, πολιτικής, κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό βλέπουμε λοιπόν μία τομή. Αρχίζει και πέφτουν οι κινητοποιήσεις, συρρυκνώνεται ο κόσμος που κατεβαίνει στον δρόμο κλπ. Γίνονται κάποια πράγματα σε αυτό το διάστημα, είναι προφανές, αλλά... Όχι, έχουμε κορύφωση το 2015. Όχι, δεν έχουμε κορύφωση. Δεν έχουμε κορύφωση. Δεν έχουμε μισά αγανακτισμένα. Έχουμε κορύφωση. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μείνουμε στο ποσοτικό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η κοινωνία βιώνει μία ήττα. Αυτά είναι τα δύο πράγματα. Ως εκ τούτου λοιπόν, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνένεση από την πλευρά της κοινωνίας. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε και την αντίστοιχη ρητορική. Βλέπουμε μια ρητορική η οποία είναι ρητορική πολλές φορές απόγνωσης. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Είτε στην κυβέρνηση πρωτίστως, αλλά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης βλέπουμε πυρουέτες διάφορες σε επίπεδο ρητορικής, οι οποίες δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Συνάδελφε, η κυβέρνηση ξεχυλίζει από αισιοδοξία. Εντάξει. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Εντάξει. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Εντάξει. Και όλα καλά. Και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Και η κυβέρνηση Σαμαρά πανηγυρίζει. Πριν από λίγες μέρες η κυρία Βελκουλέσκου. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε. Πριν από λίγες μέρες η κυρία Βελκουλέσκου έδωσε αμέσως μετά την έκδοση του ελληνικού ομολόγου. Έδωσε μία συνέντευξη στην Αυτεμπορική. Όπου τα είπε όλα και έβαλε όλη την ατζέντα. Επέτρεψε μου λίγο, το έχουμε βάλει και στο τίτλο από κάτω. Φαίνεται ότι είχαμε αρνητική εξέλιξη στη φωτιά στα Καλλίδια. Οι φλόγες πέρασαν και στη Σαρονίδα. Υπήρχε από πιο μπροστά ότι απειλούνται και εκεί πέρα η κατοικημένη περιοχή και απειλείται και η ανάβησος. Α, ωραία. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πυροσβέστες κυρίως, έχουν την συμπαράστασή μας όσο μπορούμε, όσο έχει αυτό σημασία, δίνουν σίγουρα μια πολύ σκληρή μάχη και ας ελπίσουμε ότι με κάποιο τρόπο θα το περιορίσουν. Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά... Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η κυρία Βελκουλέσκου πριν από λίγες ημέρες, αμέσως μετά την έκδοση του ελληνικού ομολόγου, σε συνέντευξή της στην Αυτεμπορική, έβαλε όλο το πλαίσιο
τουλάχιστον από την πλευρά του Δουνουτού, για την τρίτη αξιολόγηση. Όλα. Και τα συνδικαλιστικά, και τα φορολογικά, και τα συνταξιοδοτικά. Μίλησε με εξαιρετικά σαφή τρόπο. Για μείωση συντάξεων. Βάλε λοιπόν εδώ μια τελεία για να πάρει τη σκητάλη ο κ. Παλαιτσάκης. Για μη βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα. Γιατί θα γυρίσω και μετά. Με το μνημόνιο, το συνταξιοδοτικό σύστημα έχει γίνει μη βιώσιμο. Εξαιτίας του μνημονίου έχει γίνει μη βιώσιμο. Επίτρεψα μου εδώ μια ερώτηση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν είχαμε μνημόνιο, αλλά η αναλογία ασφαλισμένων συνταξιούχων και εργαζομένων, αν δεν ήταν 1:1, ήταν 1,2:1. Δεν είχαμε το μνημόνιο. Θα ήταν βιώσιμο. Όχι, απλώς το πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ πέρα νομίζω ότι πάμε να παραβιάσουμε τη στοιχειώδη νόμου τη λογική. Το πρόβλημα που ήταν να το έχει σε 10 χρόνια, το έφερε στα 2 χρόνια με το μνημόνιο. Το έφερε πιο νωρίς. Ναι. Γιατί όμως. Είναι σαν αυτό το τροφοδοτούμενο. Μπλοκάραν την αγορά εργασίας, μειώσαν μισθούς, καταργήσαν μισθούς, 1 εκατομμύριο ανέργους. Αυτό σημαίνει κατάργηση μισθών. 1 εκατομμύριο μισθοί εξαφανίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτούνται οι συντάξει, να μπορούν να τροφοδοτηθούν οι συντάξει, να μην υπάρχει το στοιχειώδε στοιχείο. Ο στοιχειώδης παράγοντας του εργαζόμενου. Εξαφανίστηκαν εργαζόμενοι με το μνημόνιο. Και οι αναλογίες μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων επιδεινώθηκαν απότομα. Και στο δημόσιο, με το πάγωμα των προσλήψεων και την απότομη έξοδο πολλών υπαλλήλων στη σύνταξη, γιατί για να προλάβουν την απότομη αύξηση των ωρίων ηλικία συνταξιούχων που προέρχονται και επιβαρύναν το εργαστηριακό. Που έκαναν κύριοι Παπακοσταντίνου και Λοβέρδος τότε. Έτσι. Φύγαν πάρα πολλοί κόσμοι από το δημόσιο τότε και επιδεινώθηκε απότομα η αναλογία ασφαλισμένων συνταξιούχων στο δημόσιο. Το ίδιο γίνεται και στην αγορά εργασίας. Απολύθηκαν πολλοί εργαζόμενοι και υπήρξαν πολλοί συνταξιούχοι, παρέμειναν οι συνταξιούχοι ή λίγο αυξόμενοι συνταξιούχοι και επιδεινώθηκαν απότομα οι αναλογίες ασφαλισμένων προς συνταξιούχου. Και έτσι ένα πρόβλημα που θα το είχε σε 10 χρόνια το έφερε στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια. Ταυτόχρονα γίναν και άλλες εγκληματικές πράξεις με το μνημόνιο, όπως ήταν το PSI που κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μια στέλνει έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία. Έγιναν και άλλες εγκληματικές πράξεις με το μνημόνιο. Όπως για παράδειγμα, το οποίο θίγει και εμάς τους δημοσιογράφους, αυτό που θα σας πω τώρα, η κατάργηση των πόρων υπερτρήτων. Ένας από τους λόγους για τους οποίους το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων κατέρευσε στην κυριολεξία και δεν μπορεί να δώσει ούτε μερίσματα στους συνταξιούχους του, είναι γιατί καταργήθηκε ο πόρος του Μετοχικού Ταμείου 3-4% που υπήρχε σε διάφορες συναλλαγές. Και αυτό ποιοι το επέβαλαν? Το επέβαλαν οι φορείς του ΣΕΒ, οι οποίοι σε επικοινωνία με την Τρόικα συνεργάστηκαν για να καταγγείλουν αυτούς τους πόρους, να καταργηθούν αυτοί οι πόροι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα φορτώνουν τα μπλοκάκια τώρα όλα αυτά, τα ελλείμματα στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις εισαγωγικά έγιναν το μνημόνιο. Καταργήθηκαν πόροι ασφαλιστικών ταμείων, στερήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία έσοδα από το PSI, καταστράφηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI, στερήθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία έσοδα από την κατάργηση μισθών, που είναι κατάργηση, μηδενισμός. 1 εκατομμύριο μισθοί ξανεμίστηκαν με το μνημόνιο. Παράλληλα, υπήρξαν απότομες μειώσεις μισθών, μείωσαν κι άλλο τα έσοδα ασφαλιστικών ταμείων. Η υποτίμηση της περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής. Και αυτό έπαιξε ρόλο. Τα χρόνια του μνημονίου πόσο μετριέται? Στο 1-3. Μεγάλη. Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι. Δηλαδή, το μνημόνιο επιδείνωσε το ασφαλιστικό. Να. Και το αποτέλεσμα που γίνεται. Είναι φυσιολογικό κάθε χρόνο να λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις. Αλλά αυτοί βέβαια ήδη το προκάλεσαν το πρόβλημα και ήδη υπάρχει και έρχονται να σου πούνε ότι για να το λύσουμε χρειάζομαστε κάθε χρόνο μειώσεις συντάξεις. Γιατί κάθε χρόνο μειώσεις? Θα αναγνωρίσουμε στο Δέλτα Νιτάφ μια συνέπεια. Το έλεγε από την πρώτη μέρα. Αλλά αφού δεν έχει φύγει από αυτό. Αφού δημιούργησε το πρόβλημα όμως με το μνημόνιο. Το μνημόνιο δημιούργησε το πρόβλημα. Σου δημιουργούμε το πρόβλημα με το μνημόνιο και έχουμε μετά να το λύσουμε με άλλα εμπόδινα μέτρα. Στην ίδια λογική. Ακριβώς. Και ενώ παραδεχόμαστε ότι οι αρχικές προβλέψεις μας απέτυχαν, επιμένουμε στις ίδιες επίτηδες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχει δόλο αυτό. Όλο το σχέδιο. Αυτό είναι σχέδιο. Πάει να σας πω κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να στηριχθούν αυτή τη στιγμή συντάξεις 1.000 ευρώ και 800 ευρώ με μισθούς 400 ευρώ? Μπορούν να κρατηθούν? Και πόσο μπορούν να κρατηθούν? Και σε αναλογία 1:1 ή 1:1. Πόσο μπορούν να κρατηθούν? Κάθε χρόνο θα απαιτούνται πλέον από εδώ και πέρα μειώσεις συντάξεων. Αναγκαστικά. Μειώσεις συντάξεων για τους τωρινούς συνταξιούχους. Όχι για τους μελλοντικούς, για τους τωρινούς. Γιατί δεν μπορούν οι μισθοί των 400 ευρώ να στηρίξουν συντάξεις 800 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μαθηματικά δεν βγαίνει. Ακριβώς. Άρα η αιτία ποια είναι? Οι αλλαγές, οι επαρχείς αλλαγές που έγιναν στην αγορά εργασίας με το μνημόνιο. Μειώσεις μισθών, καταργήσεις μισθών, ανεργία, όλα αυτά στέρησαν πολύτιμα έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία και οδήγησαν στην κατάρρευση του ασφαλιστικού. Αυτό να καταλάβουμε. Το ίδιο το μνημόνιο επιδείνωσε αντί να βοηθήσει.
το ασφαλιστικό. Το έδωσε ολοκληρωμένα ότι έτσι κι αλλιώς με την αναλογία που είχαμε ασφαλισμένων προς εργαζομένους δεν θα ήταν βιώσιμο, αλλά είχες μια δεκαετία έστω και να λάβεις μέτρα. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι στην Ελλάδα ζεις, δεν θα έπαιρνες μέτρα. Γιατί ήδη το έλεγες από το 2000 και πάλι δεν πήρες. Το 2010 ξέρετε τι έγινε στο δημόσιο. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμοι, δεν το θυμάται. Ξαφνικά το όριο ηλικίας των ανδρών έπεσε από τα 65 στα 52 για ένα χρόνο. Γιατί έγινε η απότομη εξίσωση ανδρών γυναικών που έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα και για ένα χρόνο από τα 65 πέσαν στα 52 μαζί με τις γυναίκες μητέρες παιδιών. Μάλιστα. Και πάρα πολλοί φύγαν τότε. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα δεν προσλαμβάνουν τα νέοι. Ναι. Αυτά είναι τα εγκλήματα του μνημονίου. Και εκεί τους έχανε και από το δημόσιο χωρίς να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό, αφού συνέχιζε να τους πληρώνει σαν συνταξιούχους. Αυτά όμως οι πλήρες μεταρρυθμιστές δεν τα λένε. Τα κρύβουν. Τα έχουν πνίξει. Αυτά είναι οι ευθύνες τους όμως. Και τώρα πάλι κουνάνε το δάχτυλο και λένε ότι πρέπει να μεταρρυθμίσεις. Του ίδιου στυλ. Σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.